Thank you.
Αυτού του μεγέθους που το έχει γράψει, το έχει τραγουδήσει, το έχει παίξει, εκφράζει μια τέτοια άποψη, νομίζω ότι τα λόγια τα δικά μας περισσεύουν. Απόψε, υπάρχει... σε αυτό το σύνολο κάτι ξεχωριστό. Το σχολείο μας 9 χρόνια λειτουργίας έχει. Είναι από τα νέα σχολεία. Υπάρχουν σχολεία, τα μουσικά σχολεία φέτος συμπληρώνουν 30 χρόνια λειτουργίας. Υπάρχουν πολύ μεγάλα σχολεία, 30 χρόνια λειτουργίας. Σε όλες τις συναυλίες τους, σε κάθε ομάδα οργάνων, παίζει μαζί με τους μαθητές, καθηγητής. Στο δικό μας το σχολείο, με συντονισμένη δουλειά των μαθητών και των εκπαιδευτικών, έχουν καταφέρει οι μαθητές από τώρα, από την 9η χρονιά λειτουργίας, να παίζουν μόνοι τους στη σκηνή. Δεν είχαν καν διεύθυνση. Οι υπεύθυνοι του συνόλου επέλεξαν να αφήσουν τα παιδιά να παίξουν μόνα τους και νομίζω ότι το αποτέλεσμα δικαίωσε τις επιλογές των εκπαιδευτικών που τους παρακαλώ όμως τώρα να ανέβουν στη σκηνή. Μαζί με τους μαθητές που είναι στη σκηνή συνεργάστηκε ο Ηλίας Ολένης, που είναι στα παραδοσιακά κλωστά. Ο Ηλίας Ολένης είναι καθηγητής παραδοσιακών κλωστών, είναι αναπληρωτής στο σχολείο μας για αρκετά χρόνια. Ο Σπύρος ο Σπυρέλης είναι στην πολύ ψηλίδα. Δουλεύει πάρα πολλές ώρες, πολύ περισσότερες από τις ώρες για τις οποίες έχει προσληφθεί. Είναι ο Παναγιώτης ο Κατσικλής. Που διδάσκει κανονάκι και ο Παναγιώτης από το Βόλο. Ο Βόλος μας παίρνει πολύ κόσμο στην Άρτα. Και είναι...
Ήταν πέρσι όταν ξεκίνησαν την ιδέα και ξεκίνησαν να στήσουν το σύνολο μαζί, ήταν ο Διονύσης ο Παπαστέριος. Από το Σεπτέμβρη μαζί μας. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές μουσικής απέδειξαν με τη στάση τους ότι η συνεργασία μέσα σε ένα δημόσιο σχολείο είναι μια πραγματικότητα. Ο Παναγιώτης, ο Κατσικλής, πήγε στα Γιάννενα, πήρε το Διονύση γιατί θεώρησε ότι μέρος αυτού του συνόλου αναπόσπαστο είναι και ο Διονύσης και ο Διονύσης από χθες είναι μαζί μας. Τους ευχαριστώ όλους. Και μετά για όλα τα άλλα και για τους δρόμους που ανοίγουν σε όλους μας. Συγχαρητήρια σε όλους, ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά μας.